Σήμερα με κλιμάκιο των υποψηφίων Ευρωβουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων, από χθες μάλλον ξεκινήσαμε την περιοδία μας στην Ήπειρο. Ξεκινήσαμε την περιοδία μας από το Μέτσοβο. Στο Μέτσοβο που ο μεγάλος Έλληνας ευπατρίδης, Ευάγγελος Σαβέροφ το Σίτσας, δίδαξε την ηθική στην πολιτική. Δίδαξε τη φιλοπατρία στην πολιτική. Προσκυνήσαμε στον τόπο καταγωγής του και σήμερα θα συνεχίσουμε μετά τα Ιωάννινα την περιοδία μας στον νομό. Ένα νομό ο οποίος έχει πολλά να πάρει από το κράτος μετά από την πολυετή εγκατάλειψη την οποία ανέζησε και τη μεγάλη φτώχεια στις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης. Συναντήσαμε τον Μητροπολίτη και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής διότι βλέπω ότι ξεκινάνε σημαντικές δράσεις στην Ήπειρο, οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν στο να ξαναζωντανέψουμε την περιφέρεια. Είναι σημαντικό όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την εθνική ασφάλεια. Να δώσουμε τη δυνατότητα να ξαναζωντανέψουν τα χωριά, να ξαναεπιστρέψουν οι κάτοικοι, να μείνουν οι νέοι άνθρωποι. Να δώσουμε τη δυνατότητα στην κοινωνία, μαζί με την Εκκλησία, μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα, να δημιουργήσουν εκείνες τις υποδομές, ώστε με νέες καλλιέργειες, με νέους τρόπους εκμετάλλευσης της παραγωγής και στην κτηνοτροφία, να ξαναξεκινήσει η ανάπτυξη της Ηπείρου, που αποτελεί εξάλλου και το σύνορο με τα Βαλκάνια και είναι μια περιοχή που έχει να δώσει πάρα πολλά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Έγιναν αρκετά στο θέμα της ασφάλειας της περιοχής. Είναι αλήθεια ότι μέχρι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε σοβαρό θέμα με την εγκατάλειψη στην ασφάλεια ιδιαίτερα της Παραμεθωρίου. Θέλω να πιστεύω ότι με τις ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που ξανά άνοιξε φυλάκια που ήταν πάρα πολλά χρόνια κλειστά, την επαναδραστηριοποίηση της Εθνοφυλακής που χάρη στην διάθεση των εθνοφυλάκων εθελοντικά να στελεχώσουν μονάδες ιδιαίτερα της Παραμεθωρίου με τις συνεχείς ασκήσεις και την παρουσία των καταδρομών, νομίζω ότι όσο μπόρεσε ο στρατός και όσο οι ένοπλες δυνάμεις μπορέσαν, βοηθήσαν στην επαναφορά του αισθήματος ασφάλειας. Κύριε Πρόεδρε, η έκκληση που απευθύνατε χθες προς τα μέλη, προς τα κόμματα του Εθνικού Κοινοβουλίου, να μην γίνει ουσιαστικά η συζήτηση για την επί της πρότασης μορφής, δεν φαίνεται να συναντά θετική αντίδραση. Να συνεχίσω το ερώτημα για να μας αναλύσετε. Σε συνέχεια του ερωτήματος του συναδέλφου και κάνετε αντίθετα πρόταση για ενότητα. Ανησυχείτε πολύ για τα ελληνοτουρκικά, κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα, σας ανησυχεί κάτι? Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται και στο Αιγαίο. Μιλάμε για καθημερινές πλέον παραβιάσεις επανδρομένων αεροσκαφών και θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι οι Έλληνες ότι όταν γίνονται παραβιάσεις, κάθε αεροπλάνο που μπαίνει στον εθνικό αέριο χώρο ή απειλεί να μπει, σηκώνονται αεροσκάφη με Έλληνες πιλότους πολεμικής αεροπορίας. Πιλότοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της αιτίας τους χαιρετούν το 10% των συμμαχητών τους πέφτοντας σε καιρό ειρήνης με συνθήκες πολέμου. Είναι εκείνοι οι πιλότοι που προασπίζουν την εθνική κυριαρχία και την εθνική κυριότητα της χώρας. Είναι οι πιλότοι που εμπλέκονται και αερομαχούν. Δεν μπορεί λοιπόν την ώρα που αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τη δική τους μάχη για όλους μας και το ίδιο πράττει το πολεμικό ναυτικό, αλλά και ο στρατός ξύλας. Την ώρα που για πρώτη φορά, αν θέλετε, μετά το 1974, βλέπουμε να έχουμε δηλώσεις σήμερα το State Department από τη ρωσική πλευρά, από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο, από την Ευρώπη, οι οποίες συντάσσονται με τις εθνικές θέσεις. Εμείς εδώ να στείλουμε κοκορομαχία στη Βουλή. Δεν είναι μια πολιτική κίνηση, ούτε πάνω να εισπράξουμε τίποτα με αυτό που κάνω. Το κάνω σαν Έλληνας πολίτης, σαν πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εκφράζω την αγωνία όλων των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν θέλουν ούτε χρήματα, δεν θέλουν τίποτα άλλο πέραν της αγάπης του λαού και της στήριξης του ελληνικού λαού.
η σύμπνοια, η μία εθνική φωνή, η αποφυγή της επιλύσεως των διαφορών μας, έστω και μέσα σε μία δημοκρατικά ευνομούμενη πολιτεία, και η έκφραση επιτέλους μιας κοινής εθνικής θέσης, θα δώσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και προς τα έξω και προς τα μέσα. Όταν οι πολιτικές δυνάμεις δείξουν ότι το εθνικό είναι πιο πάνω από το μικροπολιτικό, αυτό θα δώσει και προς τα εσωτερικό της χώρας ένα διαφορετικό μήνυμα. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή και στην Κυπριακή ΑΟΣ δεν έχουμε απλώς μια προκλητική ενέργεια με την έννοια της παραβίασης του διεθνούς δικαίου μόνο. Δεν παραβιάζεται μόνο το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε μια παράνομη είσοδο στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε απειλή παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας. Η γεώτρηση στην οποία απειλούν ότι θα κάνουν οι Τούρκοι αποτελεί ουσιαστικά καταπάτηση εθνικού εδάφους. Αυτό είναι πολεμική ενέργεια. Και γι' αυτό βλέπετε και τις αντιδράσεις και από τη μεριά της κυρίας Μογκερίνη και του State Department και των Ρώσων και των Αιγυπτίων και των Ισραηλινών και των άλλων χωρών. Έχουμε ουσιαστικά μία εισβολή. Εάν λοιπόν εμείς δεν έχουμε την σοβαρότητα να αφήσουμε τις αντιπαραθέσεις μας και να τις αναβάλουμε. Εγώ δεν λέω σε μια δημοκρατία ότι πρέπει να καταργηθούν οι συμβούλες. Και να βγούμε σε ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε μια ενημέρωση από τη στρατιωτική και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επιτέλους να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους τους συμμάχους μας, νομίζω ότι θα έχουμε χάσει μια χρυσή ευκαιρία. Γι' αυτό κάνω την πρόταση αυτή, επιμένω στην πρόταση αυτή και εδώ από τα Γιάννενα, από την Εύανδρο Ήπειρο, ζητώ και από τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος στα χέρια του είναι να καταθέσει σήμερα την πρόταση μορφής, αλλά και από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στα χέρια του είναι να καταθέσει τη μετατροπή της πρότασης μορφής ψήφου εμπιστοσύνης, να αναβάλουμε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε αρκετό χρόνο να αντιπαράτευσουμε μεταξύ μας. Αυτή τη στιγμή η πατρίδα χρειάζεται ενότητα και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θέλουν τον ελληνικό λαό σύζυγο μαζί του.